στην Κύπρο έχουμε ήδη έντονο θέμα με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, αφού ήδη βιώνουμε τις πρώτες αρνητικές επιπτώσεις από αυτήν. Αναμένεται στα επόμενα χρόνια αυτές οι επιπτώσεις να είναι ακόμα πιο σημαντικές και έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτύξουμε κατάλληλα σχέδια προσαρμογής για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις αναμενόμενες επιπτώσεις. Αυτός ήταν λοιπόν ο λόγος που είχαμε παρουσιάσει μια πρόταση για να μπορέσουμε μέσα από αυτήν την πρόταση να καταρτήσουμε σχέδια προσαρμογής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν να επιτελέσουν σημαντικό έργο. Ο ρόλος μας πρέπει να είναι καθοριστικός μέσω της πρόληψης. Είμαστε πλέον αρμόδιοι για την υλοποίηση μέτρων προσαρμογής για την βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας των Δήμων. Μέσω της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life Urban Proof, μας δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών με εταίρους από την Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία και έχουμε επίσης προχωρήσει στη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης Αηφόρου Ενέργειας και Κλίματος για το Δήμο Λακατάμιας, στην παρακολούθηση του εργαλείου Urban Proof, το οποίο έχει δυνατότητα να παρέχει στοιχεία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο, στην εφαρμογή πιλωτικής δράσης για την ανακατασκευή του κυκλικού κόμβου μελίνας Μερκούρη με διαπερατά υλικά ως μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου της φράγησης των εδαφών. Για τον σκοπό αυτόν, ο Δήμος ανάθεσε κατόπιν προσφορών σε αρχιτεκτονικό γραφείο την ετοιμασία των σχετικών σχεδίων και εγγράφων προσφοράς. Στη συνέχεια, με τη διαδικασία των προσφορών, ο Δήμος ανάθεσε σε εργοληπτική εταιρεία την εκτέλεση του έργου. Το έργο περιλάμβανε, πέραν από την τοπιοτέχνηση για τη φύτευση πρασίνου και τα υδάτινα στοιχεία που επαρέπεμπαν στον παραδοσιακό τρόπο άρδευσης των γεωργικών περιοχών της Λακατάμιας και την χρήση διαπερατού σκυροδέματος. Κάποιες λύσεις που χρησιμοποιήσαμε στο συγκεκριμένο έργο είναι η χρησιμοποίηση του Perdius Concrete, που είναι το διαπερατό σκυρόδεμα σε όλη την επιφάνεια του κυκλικού κόμβου και διαμέσων αυτού απορροφούμε τα όμβρια ύδατα καθώς και το νερό της βροχής σε ειδικά κανάλια που βρίσκονται στο κάτωθεν μέρος του δαπέδου και τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς ουσιαστικά του κυκλικού κόμβου όπως το πότισμα και γενικά την καθαριότητα του κυκλικού κόμβου καθώς επίσης και στο συντριβάνι που είναι το αλακάτι που όπως ξέρουμε όλοι είναι σήμα κατά τεθέν του Δήμου και τα ριάκια που ήταν οι παγιές αυλατζές στο χωριό της Λακατάμιας και τα χρησιμοποιώ σε μια πιο νέα και μοντέρνα έκδοση. Άρα με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε πώς μπορεί να συνυπάρξει το παλιό με το νέο και να δημιουργήσουμε ένα σχεδιασμό που συμπεριφέρεται αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο. Να σημειώσουμε ότι η υφιστάμενη φύτευση έχει κρατηθεί και επιπλέον έχουν φυτευτεί κάποια εποχιακά φυτά τα οποία δίνουν χρώμα στον κυκλικό κόμβο. Το συντριβάνι που είναι το αλακάτι, όσο και ο φωτισμός του έργου, δουλεύουν αυτόνομα με τη χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων και όπως προαναφέραμε προηγουμένως, με την συλλογή και αποθήκευση του νερού της βροχής κάτω από το δάπεδο του Perdius Concrete. Άρα το έργο με λίγα λόγια είναι αυτόνομο και είναι και χαμηλά τα έξοδα της συντήρησης για το ίδιο το Δημαρχείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο έχει εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός στον οποίο καταγράφονται δεδομένα υγρασίας, θερμοκρασίας, βροχόπτωσης και απορροής ύδατος. Τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού θα γίνονται ανάλυση μέσω του εργαλείου Urban Proof Toolkit σε σύγκριση με δεδομένα άλλου καταγραφικού το οποίο έχει τοποθετηθεί πλησίον του κυκλικού κόμβου σε σημείο το οποίο δεν έχουν γίνει επεμβάσεις. Το εργαλείο Urban Proof προτείνει μια ολιστική και αυτοματοποιημένη προσέγγιση για την υποστήριξη των Δήμων στη διαδικασία προσαρμογής μέσα από 5 αλληλοεξαρτώμενα στάδια. Το εργαλείο μπορεί να παρέχει σημαντική υποστήριξη στους Δήμους τόσο κατά την ανάπτυξη του τοπικού σχεδίου προσαρμογής αλλά και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου το οποίο προβλέπεται από το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Οι δύο Δήμοι, ο Δήμος Τροβόλου και ο Δήμος Λακατάμιας, μέσα από αυτές
τις τοπικές στρατηγίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προσπαθούν να καλύψουν τόσο τις τοπικές ανάγκες, αλλά αυτές οι ανάγκες μεταφράζονται και στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Έτσι, πρέπει να επιβραβεύονται αυτές οι πρωτοβουλίες και να υπάρχει και σχετική χρηματοδότηση από το κράτος προς τις τοπικές αρχές.